στο Βαβούση. Ο Βαβούσης είναι, κρατάει την μπάλα αυτή τη στιγμή από τα δεξιά τώρα όπως κατεβαίνει η ομάδα του Πόρου. Ο Βαβούσης δίνει στον Αναγνωστόπουλο. Ο Αναγνωστόπουλος κάνει μια τρίπλα, περνάει εκεί τον Ευαγγελιστή. Προσπαθεί να δώσει μια παλιά στον Πίλια, αλλά δεν καταφέρνει. Απανωτές κόντρες εκεί και ένα πλάγι ότι υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Από τα αριστερά όπως κατεβαίνει η ομάδα των Λεχενών και έξω από τα καρέ του Καραλάγα. Εκτελείται από τον Ευαγγελιστή κατευθείαν στην αγκαλιά του Καραλάγα, ο οποίος δίνει αυτό στον Καψάλη. Καψάλη στο Γαλάνιο, ο Γαλάνης με μία προς τον Καραγιαννάκη από τα δεξιά. Ο Καραγιαννάκης σκαφτεί παλιά προς τον Τσέλο. Ο Τσέλος κέρδισε αυτή την μονομαχία, την ενέργεια, δίνει στον Αργυρόπλο. Ο Αργυρόπλος καθυστερεί, ο Καψάλης λάθος παλιά, την κέρδισε εκεί ο Μπίλης, την πήρε ο Σουλιώτης. Ο Σουλιώτης επιτόπια τρίπλα, του γίνεται κάποιο φάουλ, διαμαρτύρεται και δείχνει ο διαιτητής εναντίον του τεχνική ποινή. Και θα πάρει μάλλον και την κίτρινη κάρτα, από ό,τι βλέπω εκεί ο διαιτητής ετοιμάζεται να δείξει κάποια κάρτα στο Σουλιώτη γιατί διαμαρτυρήθηκε. Νέο φάουλ από τον Αθανασίου προς τον Καψάλη, στο χώρο πάλι του κέντρου. Ο Γαλάνης τη δίνει στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος κατεβάζει την μπάλα από τα αριστερά. Μια παλιά στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος έξω από την περιοχή. Κάνει κάποιες τρίπλες εκεί. Προσπαθεί. Δίνει την μπάλα στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής έχει κλειστεί. Προσπαθεί να βρει ένα στήριγμα. Προσπαθεί να δώσει την μπάλα στο Μογκό. Έχει ένα κόψιμο και ένα πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λεχενών. Καψάλης τώρα με την μπάλα στο χώρο του κέντρου. Στο Γαλάνι, ο Γαλάνης προς τον Μουγκό. Ο Μουγκός κρατάει την μπάλα, τη δίνει πολύ ωραία στον Ευαγγελιστή αριστερά. Ευαγγελιστή ετοιμάζεται να κάνει σέντρα, κάνει την πρώτη τρίπλα. Γίνεται μια σέντρα βαθιά προς τον Αργυρόπλο. Ο Αργυρόπλος ετοιμάζεται να γυρίσει, γυρνάει. Ωραία πέταγμα του Γαλάνη και παράλληλο γκολ, αγαπητοί μου ακροατέ. Μια καταπληκτική ευκαιρία για τον Ηλιακό Λεχενών μετά από μια κόντρα και ένα λάθος του Αναγνωστόπουλου, του παίχτη του Πόρου. Παραλίγο να στείλει ο ίδιος την μπάλα στα δίχτυα μετά από την κεφαλιά. Ψαράκι προσπάθησε να κάνει ο Γαλάνης. Μια πολύ καλή η ενέργεια από τον Αργυρόπλο και πάρα πολύ καλή ενέργεια επίσης του Γαλάνη, που δεν ήταν όμως πολύ καλή η κεφαλιά. Το κόρνι το εκτελεί ο Ευαγγελιστής. Βρήκε η μπάλα πάνω στον Μπίλη, ο οποίος διώχνει. Ο Μουγκός προσπάθησε να δώσει μια παλιά. Offside όμως, offside, ναι, είναι ο Τσάλος offside. Εκτέλεσε ο Βουβούζας προς τον Μούγια, ο Μούγιας ελεύθερο βολέ. Ο Γαλάνης κέρδισε την μονομαχία αυτή. Ο Καψάλης τώρα κατεβάζει την μπάλα. Πολύ ωραία μπάλα, μπαλιά προς τον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος προσπαθεί να γυρίσει, άστοχο γύρισμα του Αργυρόπουλου και στέλνει την μπάλα πολύ ψηλά έξω από τα καρέ του Μούγια. Δεν έχουν το τελευταίο χτύπημα οι ποδοσφαιριστές του Ηλιακού Λεχενών, το τελευταίο κέριο χτύπημα απέναντι στην άμυνα του Πόρου. Την τελευταία στιγμή κάτι γίνεται και ενώ προσπαθούν να δημιουργήσουν μια καλή ευκαιρία, στο τέλος γίνεται κάτι άσχημο και δυστυχώς για τον Ηλιακό δεν έχει βρει ακόμα τα δίχτυα του Μούγια. Μετά το ελεύθερο του Μούγια, απέκρουσε ο Καψάλης την μπάλα στο κέντρο, κερδίζει ο Μουγκός. Απανωτές τρίπλος του Μουγκού, κερδίζει την μπάλα, δίνει πολύ ωραία δεξιά προς τον Τζέλο. Ο Τσόλος κοντρολάρει, δίνει την μπάλα στον Καραγιαννάκη. Ο Καραγιαννάκης ετοιμάζεται να γεμίσει. Δίνει μια παλιά προς τον Αργυρόπλο. Βαθιά όμως παλιά και μπάλα κατευθείαν out. Ο Θεοδωρίδης εκτέλεσε το ελεύθερο. Ο Καψάλης πήρε την κεφαλιά. Ο Τσόλος τώρα προσπαθεί να γεμίσει. Γεμίζει αλάστοχα όμως πάλι στην αγκαλιά του Μούγια. Καθυστέρει ο Μούγιας, πηγαίνει κοντά του ο Ανδρικόπουλος. Εκτελεί το ελεύθερο. Βολέ προς τα δεξιά. Καλό κοντρόλ του Ευαγγελίστη. Δίνει την μπάλα στον Καψάλη. Ο Καψάλης δίνει στον Μουγκό. Ο Μουγκός στο χώρο του κέντρου προσπαθεί να δώσει μια παλιά προς τον Ευαγγελιστή, η οποία δεν πιάνει αυτήν την παλιά. Καψάλης τώρα έχει κερδίσει την μπάλα. Δίνει στον Μουγκό. Ο Μουγκός δίνει προς τα πίσω τον Καραγιαννάκη τον Γιώργη. Καραγιαννάκης προσπαθεί να βρει τον Αργυρόπλο, ο οποίος τρέχει. Λάθος των αμυντικών του Πόρου. Γαλάνης τώρα. Γαλάνης προσπαθεί να δώσει μια παλιά στον Αργυρόπλο, τη δίνει προς τα δεξιά όπως επίθεται ο Ηλιακός. Προσπαθεί να περάσει εκεί ο Αργυρόπλος, κερδίζει όμως το φάουλ από τον Θεοδωρίδη. Ένα φάουλ από δεξιά προς το κόρνερ. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος.
πολλοί παίκτες στα καρέ του πόρου. Παίρνει φορά λοιπόν ο Γαραγιαννάκης, δεν εκτελέσει, το εκτελεί, καλό. Κεφαλιά του Ανδρικόπουλου και η μπάλα out. Πάλι καλή ευκαιρία για αυτή για τον Ηλιακό Λαχινών. Κεφαλιά όμως του Ανδρικόπουλου πέρασε ψηλά out από τα δοκάρια του Μούγια. Ένα ελεύθερο στο χώρο του κέντρου, παίρνει την κεφαλιά ο Καψάλης στο Μουγκό. Ο Μουγκός προσπαθεί να δώσει το Γαλάνι. Κερδίζει εκεί ο Θεοδωρίδης, του γίνεται φάουλ. Θεοδωρίδης αφήνει στον Αναγνωστόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του αφήνει στον Σωτηράκη. Ο Σωτηράκης εκτελεί το φάουλ προς τον Αθανασίου. Κόβει πολύ ωραία ο Καψάλης. Κόβει πάλι όμως ο Αθανασίου την μπάλα, τώρα την ελέγχει ο Μουγκό στο χώρο του κέντρου. Καλά σου κάνει, γιατί βλέπεις κοιμάσαι μαλάκα. Ο Γαλάνης πάθησε να αλλάξει την μπάλα προς τον Ευαγγελιστή. Κόπηκε εκεί η μπαλιά από τον Αναγνωστόπουλο. Την μπάλα την έχει ο Αθανασίου. Ο Ευαγγελιστής πετάει την μπάλα έξω για να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον Καψάλη, ο οποίος χτύπησε έπειτα από αυτό το μαρκάρισμα το άσχημο που έγινε από τον Αθανασίου. Άρα ο Τεκ τυπήθηκε από τον πόρο υποτικά προς τον Ηλιακό Λαχινών. Την μπάλα τώρα την ελέγχει ο Χρονόπουλος, ο οποίος δίνει στον Καραγιαννάκη το Γιώργη. Ο Καραγιαννάκης ο Γιώργης τη δίνει στον Καψάλη προς τα δεξιά. Αργυρόπουλος προλαβαίνει την μπάλα και ένα πλάγι out υπέρ του πόρου έπειτα από παρέμβαση του Ανδρικόπουλου. Τίποτα το ιδιαίτερο. Πολύ λίγες καλές ευκαιρίες από τον Ηλιακό Λαχινών. Μία καλή ευκαιρία από τον πόρο. Ενώ έχουμε φτάσει στο 30 περίπου λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Εκτελέστηκε το πλάγι out. Η μπάλα είναι τώρα υπέρ του Ηλιακού Λαχινών, αφού βγήκε πάλι χωρίς να κουμπηθεί από κανένα παίχτη. Πάλι out. Εκτελεί ο Τσέλος, δίνει στον Καψάλη. Ο Καψάλης προσπαθεί να δώσει το Γαλάνι. Κακή μπαλιά του Καψάλη. Την μπάλα την κερδίζει ο Γαλάνης, τη δίνει στο Μουγκό. Ο Μουγκός κατευθύνει τώρα προς τα αντίπαλα γκάρα. Δυστυχώς όμως η μπαλιά του πάλι δεν πέρασε και κατευθύνθηκε πάλι προς τα χέρια του τερματοφύλακα Μούγια του Πόρου. Μετά το ελεύθερο η μπάλα κατευθύνεται του Μούγια, κατευθύνθηκε πλάγιο out υπέρ του Ηλιακού Λαχινών. Ο Ευαγγελιστής στο Γαλάνι, ο Γαλάνης αμέσως τον Ευαγγελιστή. Κόβεται όμως ο Ευαγγελιστής εκεί. Την μπάλα την έχει ο Σουλιώτης, κάνει λάθος όμως, την κερδίζει πάλι ο Ευαγγελιστής. Ένα αέρια μονομαχία Ευαγγελιστή με Μπίλη, κερδίζει ο Μπίλης. Κατευθύνθηκε μπάλα όμως προς τον Καψάλη, ο Καψάλης ο οποίος γυρνάει από πολύ μακριά στον Καραλάγκα. Ο Καραλάγκας δίνει προς τα αριστερά στο Φωτόπουλο, ο οποίος με τη σειρά του δίνει στον Ευαγγελιστή. Ευαγγελιστή στον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος πάλι πίσω προς τον Καψάλη. Ο Καψάλης προσπαθεί να βρει τον Μουγκό. Κακή η μπαλιά του Καψάλη. Μια μπαλιά όμως που κάνει ο Σουλιώτης είναι άσχημη. Βγαίνει ο Καραλάγκας και πετάει μακριά την μπάλα προς τα αντίπαλα καρά. Την μπάλα τώρα την έχει ο Αθανασίου. Ο Αθανασίου προσπαθεί να δώσει μια μπαλιά προς τον Πρίφτη. Κόβεται έξυπνα από το Χρονόπουλο σε πλάγι out υπέρ του πόρου προς το χώρο του κέντρου και από τα αριστερά προς κατεβαίνει η ομάδα του πόρου. Ο Σαραντόπουλος εκτέλεσε το πλάγι out. Πάλι Σαραντόπουλος, γέμισμα βαθύ προς την εστία του Καραλάγκα. Εκεί παίρνει την κεφαλιά ο Σουλιώτης. Δεν ανησυχεί καθόλου ο Καραλάγκας, που αμέσως δίνει με μία στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κατεβαίνει γρήγορα από τα αριστερά προς το χώρο του κέντρου. Τώρα δίνει μια μπαλιά προς τον Καψάλη. Ο Καψάλης κοντρολάρει ωραία την μπάλα, δίνει την μπάλα στον Αργυρόπουλο. Κακό ένα δύο, αλλά κερδίζει πάλι ο Καψάλης. Ο Βουβούσας κάνει το λάθος, κερδίζει ο Γαλάνης. Ο Γαλάνης πατάει μια πολύ ωραία μπαλιά στον Μουγκού. Ο Μουγκός προσπαθεί να δώσει με μία, αλλά δυστυχώς κακή η μπαλιά του Μουγκού. Πηγαίνει κατευθείαν στον τερματοφύλακα Μούγια του Πόρου. 0-0 το σκορ ακόμα, ενώ έχουμε φτάσει στο 35ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Τίποτα το ιδιαίτερο. Την μπάλα την ελέγχει τώρα ο Τσέλος από τα δεξιά. Δίνει στον Αργυρόπουλο. Αργυρόπουλος προσπαθεί να κάνει κοντρόλ εκεί. Κόβεται από τον Σωτηράκη. Ο Καραγιαννάκης, ο Γιώργος, εκτελεί το πλάγιο out προς τον Τσέλο. Ο Τσέλος δίνει με μία στον Καψάλη. Καψάλης γυρνάει προς τα πίσω την μπάλα προς τον Χρονόπουλο. Απόλυτη υπεροχή του Ηλιακού Λαχινών, πολλές εναλλαγές μπάλας. Δυστυχώς καμία ουσία.
Κάρα Ευαγγελιστής τώρα δίνει στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος μάχεται και αριστερά, κερδίζει ένα πλάγιο out. Ευαγγελιστής ετοιμάζεται να εκτελέσει το πλάγιο out από τα αριστερά προς τον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος έχει ακόμα την μπάλα. Πετάει την μπάλα προς το χώρο του κέντρου. Εκεί μπαίνει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Πολύ ωραία, αλλά τελευταία στιγμή κόπηκε από τον Θεοδωρίδη. Θεοδωρίδη ζει μια παλιά προς τον Αθανασίου, ο οποίος γυρνάει με μία στον τερματοφύλακα Μούγια. Μούγιας πάλι το ελεύθερο βολέ. Κερδίζει ο Θεοδωρίδης μια παλιά, όπου εκεί δεν είναι κανένας, κέρδισε ο Ευαγγελιστής. Μάχη στο χώρο του κέντρου αυτή τη στιγμή. Ο Ευαγγελιστής γίνεται κάτοχος της μπάλας. Προσπαθεί να δώσει στον Ανδρικόπουλο. Κερδίζει πάλι ο Ευαγγελιστής. Και η μπάλα πλάγι out υπέρ του Λιαγού Λεχενών. Ευαγγελιστής στον Καψάλη. Καψάλης τώρα έχει την μπάλα. Δίνει στο Γαλάνιο. Ο Γαλάνιος προσπαθεί να αλλάξει. Πολύ ωραία αλλαγή του Γαλάνιου στο Τσέλο. Ο Τσέλος κοντρολάρει πολύ όμορφα. Ξεφεύγει πολύ ωραία από εκεί. Προσπαθεί να μπει, αλλά ήταν δυνατό το άνοιγμα που έκανε ο Τσέλος και κόπηκε εκεί τελευταία στιγμή από τον Βουβούσα. Τώρα την μπάλα την έχει ο Πόρος, την δίνει με μία στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου κατεβαίνει τώρα από τα αριστερά σε μία αντεπίθεση ομάδος του Πόρου. Δίνει με μία την μπάλα στον Πρίθη, ο Πρίθης τρέχει να προλάβει. Προλαβαίνει, περνάει ωραία τον δεύτερο ωραίο πέρασμα. Πρώτο πέρασμα του Καραγιαννάκη, το γύρο δεύτερο από τον Χρονόπουλο. Και ο Χρονόπουλος τον ρίχνει στο έδαφος και έτσι κερδίζει η ομάδα του Πόρου. Ένα φάουλ από τα αριστερά, όπως επιτίθεται. Έξω από την περιοχή και πλάγια του τερματοφύλακα Γαραλάγκα του Λιακού Λεχενών. Ετοιμάζεται τώρα ο Σαραντόπουλος να εκτελέσει το φάουλ. Ετοιμάζεται, εκτελεί. Κεφαλιά του Αναγνωστόπουλου απάνω στην αγκαλιά, αδράνεια της άμυνας του Ηλιακού Λεχενών στο 37ο λεπτό. Αλλά ευτυχώς ο Καραλάγκας σε καλή θέση μπλόκαρε την μπάλα που έδωσε με μία στο Τζέλο. Ο Τσέλος προσπάθησε να δώσει με μία στον Αργυρόπουλο. Ο Αργυρόπουλος έχασε το κοντρόλ. Την μπάλα τώρα την έχει ο Καψάλης, ο οποίος προχωράει στον χώρο του κέντρου. Δίνει μια παλιά στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος περνάει πολύ ωραία. Δίνει μια παλιά προς τον Μουγκό, δυνατή παλιά. Τρέχει ο Μουγκός να προλάβει την μπάλα, την πρόλαβε. Απάνω σημειάκι του κόρνερ. Κόβεται εκεί από τον Βουβούσα. Ο Γαλάνης προσπαθεί να δώσει πίσω την μπάλα στο Τζόλο. Κερδίζει πλάγιο out από τον Μπίλι. Ένα πλάγιο out θα εκτελέσει από τα δεξιά ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Ετοιμάζεται, εκτελεί στα πόδια του Μουγκού. Πάλι Καραγιαννάκης Γιώργης ετοιμάζεται να κάνει σέντρα. Όχι, δίνει πάλι στο Μουγκό. Μουγκός με μία στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης πήγε να παίξει ένα δύο με τον Μουγκό. Αλλά η μπάλα ακούμπησε στο χέρι του Μουγκού και κέρδισε ένα φάουλο. Πόρος έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Σαραντόπουλος. Δίνει με μία στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου κάνει μία τρίπλα εκεί. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Κακή η μπαλιά του. Δεν κοντρολάρει όμως ούτε ο Μουγκός. Ο Ευαγγελιστής στην μπάλα. Την ελέγχει τώρα ο Καψάλης. Καψάλης πάλι στον Ευαγγελιστή που κατεβαίνει από τα αριστερά. Ετοιμάζεται να κάνει κάποια σέντρα, προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Βρίσκει στήριγμα στο Μουγκό προς τα πίσω. Ο Μουγκός προσπαθεί να βρει, ναι, βρίσκει μια ωραία παλιά όπως το Γαλάνιο. Δυνατή όμως η παλιά αυτή και ο τερματοφύλακας Μούγιας βγαίνει έξω και έδιωξε την μπάλα. Την μπάλα την κερδίζει μετά από παρέμβαση ο Τσέλος, ο οποίος γεμίζει την μπάλα. Ο Ανδρικόπουλος μόνος του κεφαλιά και εκπληκτική απόκρουση του Μούγια. Αυτή η φάση έγινε στο 38 του πρώτου ημιχρόνου. Φοβερή ευκαιρία για τον Ηλιακό Λεχενών. Εκπληκτική για απόκρουση του Μούγια, εκπληκτική και η κεφαλιά του Ανδρικόπουλου που δεν μπόρεσε να στείλει από πολύ κοντά την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μούγιας πάλι ετοιμάζεται, εκτελεί το ελεύθερο βολέ. Κερδίζει ο Φωτόπουλος στην ενέργεια μονομαχία εκεί. Ο Καψάλης προσπαθεί να γυρίσει την μπάλα, τη γυρίζει. Κόβει εκεί ο Αναγνωστόπουλος ο Δημήτρης. Ο Φωτόπουλος στον αέρα κερδίζει κεφαλιά. Ευαγγελιστής προσπαθεί να κοντρολάρει, κοντρολάρει. Πολύ ωραία αποφεύγει εκεί κάποιο παίκτη του Πόρου. Προσπαθεί να κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Εκεί κοντράρει την μπάλα. Ο Γαλάνης γυρίζει πολύ ωραία στον Καψάλη. Ο Καψάλης προσπαθεί να κερδίσει την μπάλα. Δεν την κερδίζει. Την κερδίζει όμως ο Αθανασίου και του κρατάει τη φανέλα και κερδίζει φάουλο παίκτη του Πόρου ο Αθανασίου. Ένα φάουλ ακριβώς στο ύψος της, στο κέντρο, στο χώρο του κέντρου που ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Σωτηράκης. Παίρνει φόρα. Εκτελεί όμως προς τα πίσω, δίνει στο Βουβούσα. Ο Βουβούσας αυτός με τη σειρά του θα αφήσει στο Μούγια. Ο Μούγιας παίρνει την μπάλα στα χέρια του και δίνει πάλι το ελεύθερο βολέ.
Και τη διεκδικεί ο Μουγκός, παίρνει την κεφαλιά ο Μουγκός, δίνει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής κάνει εκεί πέρα δύο τρίπλες, αλλά κάποια τεχνική ποινή μάλλον πρέπει να έχει σφυρίξει. Ο διαιτητής τον Καραλάγα, ο οποίος μιλάει και ναι, έχει δώσει τεχνική ποινή έξω από τα καρέ του Ηλιακού Λεχενών. Καλά του κάνει. Μετά από κάποιες φωνές του Καραλάγα προς τους συμπαίκτες του, ο διαιτητής σφύριξε τεχνική ποινή στον τροματοφύλακα του Ηλιακού Λεχενών. Ένα φάουλ σε καλή θέση για την ομάδα του Πόρου, δύο μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Ηλιακού Λεχενών. Στείνεται το τείχος τώρα αυτή τη στιγμή από το Χρονόπλο, τον Καραγιαννάκη, τον Ευαγγελιστή, τον Καψάλη. Ενώ στην μπάλα βρίσκεται οι παίκτες του Πόρου. Είναι και πολλοί παίκτες, να δούμε τελικά ποιος θα το εκτελέσει. Μάλλον στον Τυράτσι, όχι, δίνει στον Αγνωστόπουλο, ο οποίος κάνει ένα σουτ. Γίνεται μία κόντρα όμως εκεί και offside. Ο Λάισμαν έχει σηκώσει offside, που ετοιμάζεται να εκτελέσει τώρα ο Φωτόπουλος. Ο Χρονόπουλος όμως δίνει την μπάλα με μία στον Καραλάγα. Καραλάγας αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά. Τη δίνει την μπάλα στο Μουγκό. Ο Μουγκός προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα. Βρίσκει τον Καραγιαννάκη τον Γιώργη στον χώρο του κέντρου. Κακό κοντόλ του Καραγιαννάκη. Την κερδίζει την μπάλα όμως ο Θεοδωρίδης. Δίνει στον Αθανασίου. Ο Αθανασίου όμως λάθος μπαλιά. Την κερδίζει ο Τσέλος. Ο Τσέλος δίνει στον Μουγκό. Ο Μουγκός κατεβαίνει. Δίνει στον Ανδρικόπουλο. Ο Ανδρικόπουλος Μουγκός. 1-2. Καλό 1-2. Αλλά άνοιξε και η μπάλα και έφτασε στην αγκαλιά τελικά του Μούγια. Το ελεύθερο του Μούγια, και ενώ έχουμε φτάσει στο 41ο λεπτό, απέκρουση του Γαλάνη. Κερδίζει όμως το Θεοδωρίδης, ο οποίος ανοίγει στον Βουβούσα, ο οποίος πήγε να γεμίσει την μπάλα, τελικά γεμίζει, αλλά ο Πρίθης δεν κάνει καλό κοντρόλ και βγάνει την μπάλα πλάγιο out. Την μπάλα τώρα την έχει ο Τσέλος. Του γίνεται κάποιο φάουλ εκεί βέβαια από τον Αθανασίου που σφυρίζει αμέσως ο διαιτητής. Καψάλης προσπαθεί να δώσει τον Αργυρόπουλο, ο οποίος πρόχνεται και κερδίζει φάουλ από το Σωτηράκη. Ανάμεσα κέντρο και μεγάλης περιοχής του Μούγια. Ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Καραγιαννάκης ο Γιώργος. Πολλοί παίχτες τώρα στα καρέ του Μούγια. Ο Ηλιακός αναζητά απεγνωσμένο στο πρώτο μήχρονο ένα γκολ που δεν έρχεται. Βγαίνει η ομάδα και είναι offside. Ναι, είναι offside ο Καψάλης. Ο Χρονόπουλος απέκρουσε, αλλά βγαίνει ο Καραλάκας και πετάει την μπάλα πλάγια out. Δεν βρήκε στην αρχή ο Φωτόπουλος την μπάλα, έφτασε η μπάλα στο Χρονόπουλο, ο οποίος έκανε σουτ που πήγε κατευθείαν απάνω στον Αθανασίου, αλλά βγήκε άγκυρα ο Καραλάκας και έβγαλε την μπάλα πλάγια out, που χτυπήθηκε από τον Αναγνωστόπουλο, αλλά εκεί πέρα κάνει φάουλ ο Σουλιώτης απάνω στον Τζέλο. Ένα φάουλ πολύ πίσω από το χώρο του κέντρου και από τα δεξιά, όπως κατεβαίνει ο Ηλιακός, που εκτελεί αμέσως ο Καραγιαννάκης, δίνει στον Τζέλο. Ο Τζέλος προσπαθεί να δώσει τον Καψάλη, ο Καψάλης παίρνει την μπάλα, δίνει στον Γαλάνη, ο Γαλάνης δίνει πάλι πίσω στον Τζέλο. Ο Τζέλος τη γυρνάει πίσω από πολύ μακριά στον τερματοφύλακα τον Καραλάγα. Την μπάλα την έχει τώρα ο Ευαγγελιστής από τα αριστερά, ο Ευαγγελιστής δίνει στο Φωτόπουλο. Ο Φωτόπουλος γεμίζει την μπάλα. Κακή παλιά παίρνει όμως ο Αργυρόπουλος την μπάλα μέσα στα καρέ του Μούγια. Προσπαθεί, γυρνάει την μπάλα. Την μπάλα δεν έχει ο Γαλάνης. Ετοιμάζεται, κάνει το σουτ. Κοντράρεται όμως τελευταία στιγμή την μπάλα την έχει. Ο Μουγκός τώρα από τα αριστερά σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Είναι το 1-0 αγαπητοί μου ακροατές στο 43 του πρώτου ημιχρόνου. Έπειτα από πολλές κόντρες εκεί, εποφελήθηκε ο Μουγκός από τα αριστερά και έστειλε με δυνατό διαγώνιο σου την μπάλα στα δίχτυα του Μούγια. Ένα γκολ που αναζητούσαν οι παίκτες του Ηλιακού Λεχενών από την αρχή, ενώ είχαν την απόλυτη κυριαρχία. Προσπάθησε ο Γαλάνης στην αρχή να κάνει το απευθείας σουτ, κοντραρίστηκε εκεί πέρα η μπάλα. Έφτασε με λίγο κόπο στα πόδια του Μούγκο, ο οποίος δεν καθυστέρησε καθόλου και έκανε το απευθείας σουτ και έκανε το 1-0 στο 43 του πρώτου ημιχρόνου. Έτσι, Ηλιακός Λεχενών, Πόρος 1-0. Πόρο. Την μπάλα την έχει ο Αθανασίου, ο οποίος προσπαθεί να κάνει τρίπλες. Κάποιο φάουλ έδωσε εκεί ο διαιτητής υπέρ του Αθανασίου. Ο Αθανασίου δίνει την μπάλα στον Αναγνωστόπουλο από εδώ αριστερά. Λάθος του Αναγνωστόπουλου, παρεμβαίνει ο Τσέλος. Ο
Σωτηράκης δίνει πίσω στον τερματοφυλακά του το Μούγια. Ο Μούγιας ελεύθερο βολέ που φέρνει την μπάλα πίσω από το χώρο του κέντρου. Εκεί κερδίζει ο Σουλιώτης, μια παλιά προς την εστία του Καραλάγκα, αλλά απέκρουσε εκεί πέρα ο Χρονόπουλος. Μετά το γέμισμα που έκανε ο Βουβούσας, θεωρήθηκε σε αυτές τις offside ο Μπίλης. Ένα offside που εκτελείται από τον Φωτόπουλο στον Καψάλη. Ο Καψάλης προσπαθεί να γεμίσει την μπάλα προς τον Ανδρικόπουλο. Δυνατή παλιά του Καψάλη, εκεί κέρδισε μετά από παρέμβαση του Ανδρικόπουλου ο Αναγνωστόπουλος, ο Δημήτρης, ένα πλαγιώτη υπέρ του πόρου που εκτελεί προς το Θεοδοσίου. Ο Θεοδοσίου κοντρολάρει την μπάλα. Προσπαθεί να βρει κάποια στρίμα, κάνει απανωτές τρίπλες εκεί και νέο πλαγιώτη υπέρ του πόρου. Μετά το, ο Καψάλης παρεμβάλλεται εκεί πέρα, νέα κόντρα, ο Γαλάνης κερδίζει την μπάλα. Αλλά δέχεται όμως το σκληρό μαρκάρισμα του Αθανασίου και πέφτει κάτω. Ένα φάουλ προς το χώρο του κέντρου που ετοιμάζεται να εκτελέσει εκεί ο Ευαγγελιστής, είναι παρέα μαζί με τον Μουγκό. Ενώ κοντεύουμε στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, ήδη έχουν συμπληρωθεί τα 45 πρώτα λεφτά. Ο Καψάλης δίνει στον Ευαγγελιστή. Ο Ευαγγελιστής ετοιμάζεται να γεμίσει την μπάλα, γεμίζει στην καρδιά της άμυνας. Εκεί ο Ανδρικόπουλος χάνει το κοντρόλ, η μπάλα στο Γαλάνη. Ο Γαλάνης σουτάρει και νέα μεγάλη ευκαιρία του Ηλιακού Λεχενών, αφού σούταρε Γαλάνης, η μπάλα κοντραρίστηκε τελευταία στιγμή από τον Θεοδωρίδη και η μπάλα πήγε κατευθείαν κόρνερ. Μια νέα μεγάλη ευκαιρία, ενώ καθυστέρησε εκεί ο Ανδρικόπουλος να κάνει το κοντρόλ, να στείλει την μπάλα μόνο στα δίχτυα. Η μπάλα έφτασε στον Γαλάνη, ο οποίος από κοντά έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα κοντραρίστηκε και βγήκε κατευθείαν κόρνερ. Ένα κόρνερ που ετοιμάζεται τώρα να εκτελέσει από τα δεξιά ο Ευαγγελιστής. Ο Ευαγγελιστής παίρνει φορά, σουτάρει, εκτελεί. Η μπάλα στον Ανδρικόπουλο προσπαθεί να πιάσει την κεφαλιά, λόγω Μούγιας την έδιωξε πάλι σε κόρνερ και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου που βρίσκει τον Ηλιακό Λεχενών να προηγείται με το εναντίον του πόρου με 1-0 με γκολ που πέτυχε ο Μουγκός στο 43ο λεπτό. Μαζί με τον Μπρίφτη. Την μπάλα τώρα την έχει